Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Θα φύγουμε από τα θέματα της αγοράς ή τουλάχιστον δεν θα δούμε αμιγώς αυτά. Θα πάμε να κάνουμε μια πολιτική, κατά κύριο λόγο, πολιτική και οικονομική συζήτηση με τον κύριο Θάνο Τζίμερο, τον πρόεδρο της Δημιουργίας Ξανά. Είναι μαζί μας μέσω Skype. Κύριε Τζίμερε, καλησπέρα και σας ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Ξέρετε, παρακολουθώντας την δραστηριότητά σας, είδα ότι η ομιλία, μάλλον το ομιλία μου ακούγεται λίγο αυστηρό και όχι ακριβές. Η ανοιχτή εκδήλωση, λοιπόν, την οποία θα πραγματοποιήσετε την Κυριακή στην Δράμα, έχει τον τίτλο «Σχέδιο εξόδου από την κρίση». Επιτρέψτε μου να ρωτήσω αν το σχέδιο εξόδου από την κρίση αυτό υπάρχει, γιατί αν υπάρχει, ίσως να το βγάζουμε και σε πανελλήνια αποκλειστικότητα. Ελάτε. Το σχέδιο εξόδου από την κρίση υπάρχει και δεν είναι κάτι πρωτότυπο που το υφήβραμε εμείς, ας πούμε, και το έχουμε μυστικό. Είναι το σχέδιο με το οποίο βγήκαν από την κρίση όλα τα κράτη που κατά καιρούς πέρασαν κρίση. Η Ελλάδα δεν είναι το μόνο κράτος στην παγκόσμια ιστορία που έχει συνθήκες κρίσης. Αλλά αυτό που έκαναν όλα τα κράτη και εμείς αποφεύγουμε επιμελώς να κάνουμε είναι συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή, οι λόγοι που έφεραν την Ελλάδα στην κρίση πρέπει να εκλείψουν. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι ένα διεφθαρμένο και υπερτροφικό δημόσιο. Είναι η γραφειοκρατία. Είναι η μεγάλη φορολογία. Είναι χρήματα τα οποία δεν πηγαίνουν σε παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά πηγαίνουν στην κατανάλωση. Είναι τα τεράστια ποσά που ξοδεύουμε για συντάξεις και για μισθούς δημοσίων υπαλλήλων. Ενώ ξοδεύουμε ελάχιστα ποσά για υγεία, παιδεία, πολιτισμό, αναπτυξιακές δομές. Αυτό είναι κάτι απλό. Και όλο το πολιτικό σύστημα, ενώ το καταλαβαίνει και ακούμε τους πάντες να λένε ότι μόνο με ανάπτυξη, ας πούμε, γίνεται κάτι, δεν λένε πώς έρχεται η ανάπτυξη. Δεν έρχεται πρώτα η ανάπτυξη και μετά μειώνονται οι φόροι. Πρώτα μειώνονται οι φόροι, πρώτα δημιουργείται ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, σταματάμε δηλαδή να κουβεντιάζουμε για δραχμές και διάφορα τέτοια τρελά, και μετά οι επενδυτές αρχίζουν και εμπιστεύονται αυτή τη χώρα και έρχονται να επενδύσουν. Όταν κάποιος δεν ξέρει τι περιβάλλον θα βρει όταν ξυπνήσει, δεν επενδύει ούτε ένα ευρώ. Και στην Ελλάδα κανένας επιχειρηματίας δεν ήταν σίγουρος αν ο φορολογικός νόμος που ισχύει σήμερα θα ισχύει και αύριο. Αυτά είναι βασικά πράγματα τα οποία το πολιτικό σύστημα αποφεύγει να κάνει, διότι φροντίζει πρώτα τους πελάτες του. Οι πελάτες του είναι κυρίως συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι. Και από εκεί ξεκινάει όλο το κακό. Ξέρετε, με την εισαγωγή σας, με την πρώτη σας τοποθέτηση, μου δίνεται αφορμή να ρωτήσω πολλά πράγματα. Τα έχω γράψει γιατί δεν θέλω να αφήσω κανένα ασχολίαστο. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το πρώτο, το ζήτημα της περικοπής των δημοσίων δαπανών. Βέβαια, εν μέρη την απάντηση μου τη δώσατε τώρα στο τέλος. Το ερώτημα είναι απλό. Πέρα από το δεδομένο πολιτικό κόστος που θα υπάρχει, γιατί, κύριε Τζίμερε, από την αρχή της κρίσης, ακόμη και, να το πάω λίγο χρόνια πίσω, ακόμη και από την αυγή του Μιλένιουμ και από τα πρώτα χρόνια της νέας χιλιετίας, γιατί κάποια κυβέρνηση, πέρα το πολιτικό κόστος, δεν ανέλαβε να προχωρήσει σε μια πραγματικά ουσιαστική ή τουλάχιστον να βάλει τα πρώτα βήματα μιας μεταρρύθμισης στο δημόσιο τομέα? Γιατί δεν θα ξαναέβγαινε? Γιατί το πολιτικό κόστος είναι αυτό το οποίο φοβίζει ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τίποτε άλλο στη ζωή τους πέρα από την επαγγελματική πολιτική καριέρα. Φανταστείτε έναν που εκλέγεται από 24 χρονών, ας πούμε, ή από 30 χρονών βουλευτής στα 45 ή στα 50 του να πρέπει να ασχοληθεί ή να βρει εισόδημα από κάτι άλλο. Δεν ξέρουν τίποτε άλλο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέραν ποτέ τίποτε διαφορετικό. Οι περισσότεροι είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Το πολιτικό κόστος, λοιπόν, για τον καθέναν από αυτούς είναι πρόβλημα επιβίωσης. Σου λέει, δεν θα ξαναεκλεγώ. Τι θέλω, καταρχήν, να εκλεγώ. Να έχει η οικογένειά μου ένα πολύ μεγάλο εισόδημα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Όσο και αν αυτό ακούγεται πολύ χυδαίο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι αυτό είναι το πολιτικό κόστος. Η Ελλάδα θέλει ανθρώπους οι οποίοι θα αναλάβουν την πολιτική όχι για να κάνουν πολιτική καριέρα, αλλά για να καθαρίσουν τους στάβλους από την κόπρο του αυγείου, τους πολιτικούς στάβλους, και μετά να φύγουν. Δηλαδή να φτιάξουν θεσμούς οι οποίοι να λειτουργούν και να μην ζούμε αυτή τη διαστροφή που μόνο στην Ελλάδα τη ζούμε, να πολιτικολογούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οι ξένοι, οι Ευρωπαίοι, ξέρετε, όταν ξυπνάνε, δεν βλέπουν πολιτικές συζητήσεις όλα τα πρωινάδικα και μετά μεσημεριανάδικα ξανά με πολιτικά και μετά απογευματινές ενημερώσεις και ειδήσεις 5 ώρες συνεχώς. Ασχολούνται με τη ζωή τους, με το
πώς θα βγάλουν περισσότερα χρήματα, ξέρω εγώ, ή τι ενδιαφέροντα έχουν, τι ταξίδια θα κάνουν, πώς θα σπουδάσουν ή θα εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους, πού θα πάνε εκδρομές, πώς θα βελτιώσουν τη ζωή τους. Σε εμάς αυτό το πράγμα έχει πάρει το χαρακτήρα μιας πανεθνικής παράνοιας, νεύρωσης, και είναι μια διαστροφή την οποία ζούμε και θεωρούμε φυσιολογική. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Όμως. Συγγνώμη. Ελάτε, παρακαλώ, παρακαλώ σας, ακούμε ενδιαφέρον, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε. Όμως για να ισχύσει αυτό, θα πρέπει κάποιοι να πούν στον Έλληνα σκληρές αλήθειες. Εγώ ανεβάζω συνεχώς στα social media και στη Δράμα την Κυριακή στις 11 στο Δημαρχείο που θα γίνει αυτή η συνάντηση. Θα ακούσουν απίθανα πράγματα που δεν τα υποψιάζονται. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εάν κάποιος έχει δώσει στο σύνολο του ασφαλιστικού του βίου, στο σύνολο, όχι ένα μήνα μόνο ή ένα χρόνο, 66 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές, τι σύνταξη πρέπει να πάρει? Είναι ρητορικό είναι... το ερώτημα ή θέλετε μια πραγματική απάντηση? Γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι μια real time απάντηση δεν έχω. Ωραία. Να σας πω λοιπόν, τι σύνταξη παίρνει ο συνταξιούχος με τα αρχικά θ.β. του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, ο οποίος έχει πληρώσει 66,02 ευρώ, δηλαδή το αντίστοιχο των 25.000 δραχμών περίπου τόσο, και τι σύνταξη έχει πάρει μέχρι τώρα? 172.000 ευρώ. Συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν δώσει ασφαλιστικές εισφορές λιγότερες από 1.000 ευρώ έχουν πάρει, έχουν εισπράξει μέχρι τώρα από το Ταμείο 200.000 ευρώ ο καθένας. Γιατί έγινε αυτό? Να σας πω γιατί. Διότι όλα τα συνταξιδοτικά ταμεία, αλλά και τα επικουρικά που δεν θα έπρεπε να ισχύσει, στήθηκαν με τη λογική της πυραμίδας, αεροπλανάκι, σύστημα Πόνζι. Δηλαδή, οι πρώτοι συνδικαλιστές, οι οποίοι στις αρχές της δεκαετίας του 80 φτιάξαν τα επικουρικά ταμεία και λίγο νωρίτερα, το συγκεκριμένο, αν θυμάμαι καλά, από το 77, κλείδωσαν για τον εαυτό τους ηγεμονικές συντάξεις, πλήρωσαν κανένα δύο μήνες εισφορές και αμέσως μετά φύγαν και γίναν συνταξιούχοι 50 ετών. Και τους πληρώνουμε από τότε συνεχώς. Επιτρέψτε μου να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι θα ήθελα το όνομα του συγκεκριμένου ανθρώπου όχι στον αέρα, αλλά off the record, για να το ρωτήσω ακριβώς πώς προχώρησα στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Ακούγεται εξαιρετικά αξιοζήλευτο, ιδίως στη σημερινή εποχή. Δεν είναι ένας. Είναι ολόκληρη γενιά συνταξιούχων. Είναι χιλιάδες συνταξιούχοι. Στο συγκεκριμένο ταμείο μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 3-4 χιλιάδες, όχι 100 χιλιάδες, οι οποίοι βγήκαν στην αρχή της δημιουργίας τους στη σύνταξη και το έχουν ρημάξει. Και αυτά τα στοιχεία τα έδωσαν οι νεότεροι συνταξιούχοι του ίδιου ταμείου ή οι νεότεροι εργαζόμενοι, οι οποίοι βλέποντας αυτές τις ηγεμονικές συντάξεις να σκουπίζουν τα αποθεματικά του ταμείου, είπαν ότι δεν θα μείνει τίποτα για μας. Και γι' αυτό τα βγάλαν στον αέρα. Αυτό τα βγάλαν στη φόρα. Και αυτά είναι η στοιχεία του Νοεμβρίου του 2014. Όταν ήταν να διαλυθεί, να κλείσει το ΤΑΠΙΛΤΑΤ. Είχαν ξεσηκωθεί τότε οι εργαζόμενοι της Αλφα Μπανκ. Διότι με την ενοποίηση του ταμείου, σου λέει, εμείς τα πληρώνουμε όλους αυτούς. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, τι έκανε το πολιτικό σύστημα? Σας έκλεβε, μας έκλεβε, τους έκλεβε. Αλλά όχι με έναν τρόπο που φαινόταν αμέσως στην τσέπη. Δηλαδή, η κλοπή φαινόταν ως παροχές. Σου έδινε λεφτά, εσύ νόμιζες ότι σου ανήκουν και ετοίμαζε τον λογαριασμό να τον στείλει αργότερα, μετά από χρόνια, σε εμάς όπως ήρθε τώρα, ή στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Θα πληρώνουμε για τα επόμενα 100 χρόνια τη ρεμούλα της μεταπολίτευσης. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουν να δίδονται, ας πούμε, συντάξεις οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή, αν εγώ παίρνω περισσότερα από αυτά που έδωσα, θα πρέπει εσείς να μου τα πληρώσετε. Γιατί? Με ποια δικαιοσύνη? Με ποια λογική? Με ποια αναπτυξιακή προοπτική? Κύριε Πρόεδρε, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Βεβαίως ότι έχει να κάνει με την προηγούμενη τοποθέτηση. Πολλές φορές συνηθίζουμε, ακόμη και μέσα από το δελτίο, να προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε το χιούμορ για να μην δούμε εντελώς ρεαλιστικά και μιλήσουμε όπως πραγματικά σκεφτόμαστε για αντίστοιχα παραδείγματα που ακούμε. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω, για να πάω ένα βήμα παρακάτω, θέλω να προλάβω να ακουστούν και άλλα πράγματα από την σημερινή μας συζήτηση. Σε ό,τι έχει να κάνει με το φορολογικό καθεστώς, με το γεγονός ότι είναι το πλέον ασταθές φορολογικό
πολιτικό καθεστώς τουλάχιστον από τα κράτη τα οποία έχω δει και γνωρίζω εγώ. Θέλω να ρωτήσω, χωρίς να είμαι οικονομολόγος, αλλά αντιλαμβανόμενος ότι μακροπρόθεσμα θα υπάρξει σίγουρα πολύ μεγαλύτερο κέρδος από την επιζήτηση του βραχυπρόθεσμου κέρδους. Γιατί δεν γίνεται επίσης μια ουσιαστική φορολογική μεταρρύθμιση, να δημιουργηθεί ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον με χαμηλότερους μεν φορολογικούς συντελεστές, αλλά σίγουρα μεγαλύτερη προοπτική πραξιμότητα. Να σας πω δύο νούμερα, γιατί εμένα μου αρέσει να μιλάω με αριθμούς. Παρακαλώ. Η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά φορολόγησης εταιριών. Δεν είναι μόνο το 29%, είναι και όλα τα άλλα που πληρώνουν φόρους αλληλεγγύης, φόρους επιδεύματος. Αυτά λοιπόν καθιστούν τη χώρα μας την ακριβότερη για να επενδύσει κάποιος. Και γι' αυτό είμαστε 86η στον πίνακα ανταγωνιστικότητας, δηλαδή πάτος, πίσω και από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Τι βγάζουμε όμως, τι κερδίζει το κράτος, πόσα βάζει στο ταμείο από αυτά? Το ποσό που παίρνει σε σχέση με το ΑΕΠ είναι 1,7-1,8 σε σχέση με το ΑΕΠ ως έσοδα. Δηλαδή ο φόρος νομικών προσώπων εταιριών, όταν μιλάμε για νομικά πρόσωπα, εννοούμε από τον περιπτερά που έχει κάνει μια εταιρεία με τη μάνα του, ας πούμε, μέχρι τη μεγαλύτερη πολυεθνική, βάζει στα ταμεία του κράτους 2,6 δισεκατομμύρια το χρόνο, τα οποία είναι περίπου το 1,7-8 ανάλογα με το ΑΕΠ κάθε χρόνο. Τα κράτη που έχουν χαμηλή φορολογία, όπως η Κύπρος και η Μάλτα, εισπράττουν το 6% του ΑΕΠ τους. Δηλαδή παραπάνω από 3 φορές από ό,τι εισπράττουμε εμείς. Που σημαίνει ότι η υψηλή φορολογία διώχνει τις επιχειρήσεις. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να το καταλάβει αυτό κάποιος. Η Βόρεια Ελλάδα πάσχει, και δεν πάσχει μόνο από την φορολογία, πάσχει και από την εκροή χρημάτων, διότι είναι πολύ εύκολο να πας να ψωνίσεις στη Βουλγαρία, ας πούμε, πάνθυνα, και να πάρεις και ψώνια για το σούπερ μάρκετ. Και είναι λογικό οι άνθρωποι, όταν δεν έχουν χρήματα, να πηγαίνουν να ψωνίσουν εκεί που είναι φτηνά. Στην Ελλάδα η υπερφορολόγηση με κάθε τρόπο, και η έμεση και η άμεση, είμαστε επίσης, έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ στην Ευρώπη, φέρνουν όλο και λιγότερα χρήματα στα ταμεία του κράτους. Αυτό που προτείνει η Δημιουργία Ξανά είναι η επιβολή ενός γραμμικού φόρου, γραμμικός είναι ο φόρος χωρίς κλίμακες, 12% σε όλα τα εισοδήματα, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, με όλα τα έξοδα να αναγνωρίζονται και να εκπίπτουν από το εισόδημα. Αυτό το σύστημα εφαρμόζουν όλα τα κράτη που πάνε καλά οικονομικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αύριο, αν εφαρμοστεί, θα εκλείψει η φοροδιαφυγή εντελώς. Γιατί η φοροδιαφυγή δεν εκλείπει όταν την κυνηγάς. Εκλείπει όταν πάβει να είναι συμφέρουσα. Εάν λοιπόν εγώ έχω συμφέρον να ζητήσω από τον υδραυλικό απόδειξη γιατί θα το βάλω στα εισοδήματά μου και θα εκπέσει, και έχω συμφέρον να ζητήσω από τους πάντες και από τη λουλουδού στα μπουζούκια, ας πούμε, απόδειξη γιατί θα εκπέσει από το εισόδημα, κανένας δεν θα μπορεί να κρύψει χρήματα. Και αν το 12% είναι γενικό, δεν θα υπάρχουν όλα τα τερτύπια που δημιουργούν μια τεράστια αγορά, ας πούμε, φοροτεχνικών υπηρεσιών, και σου λέει ο άλλος, φτιάξε μια ΕΠΕ, φτιάξε μια ετερόρυθμη, μια ομόρυθμη, μια έτσι από εδώ, φτιάξε μια στο εξωτερικό, μια offshore, μια τριγωνικές συναλλαγές. Δεν θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Ξαφνικά δηλαδή το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας από 172-173, δεν ξέρω πόσο θα βγει φέτος, θα εκτιναχθεί πάνω από 250 δις. Διότι όλη η μαύρη οικονομία θα μπει στην πραγματική οικονομία. Σήμερα οι άνθρωποι δουλεύουν με μαύρα, γιατί δεν είναι δυνατόν να επιβιώσουν εάν όλα τα δηλώνουν. Κύριε Τζίμερε, επιτρέψτε μου να βάλω μία τελεία. Δεν έχω καθόλου χρόνο. Επιτρέψτε μου μόνο πριν σας αποχαιρετήσω να ζητήσω να μας υπενθυμίσετε πού και πότε είναι η εκδήλωση της, η ανοιχτή ομιλία της Δημιουργία Ξανά, φυσικά με κύριο ομιλητή εσάς. Ναι, με εμένα και τον Ιεροκλή Σαββίδη, ο οποίος είναι ένας πολύ αξιόλογος επιχειρηματίας στη Δράμα, ασχολείται με καλλιέργειες, παράγει ο άνθρωπος όλα τα χρόνια στην παραγωγή, στην αγροτική παραγωγή. Θα είναι στο Δημαρχείο της Δράμας την Κυριακή στις 11 το πρωί. Κυριακή 5 του μηνός, 11 το πρωί, και θα γίνει και μεγάλη συζήτηση, διότι όλα τα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε ο κόσμος δεν τα ξέρει και ακούει το παραμύθι που πουλάνε οι πολιτικοί, οι οποίοι θέλουν οπωσδήποτε να έχουν έναν κακό για να το παίζουν αυτοί καλοί. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο ψέμα της κρίσης. Κύριε Τζίμερε, την καλύτερη δυνατή επιτυχία σας ευχόμαστε, να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.